ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Αριστομένη Κουτσιάφτη. Γιατί άλλο, για την καλησπέρα, κριτική της διαιτησίας. Καλησπέρα. Πώς ήταν η διαιτησία σε αυτή την εβδομάδα? Σε μια συναρπαστική αγωνιστική είχαμε αρκετά δυστυχώς διαιτητικά λάθη. Mm-hmm. Τα περισσότερα βέβαια διορθώθηκαν από τους διαιτητές VAR, όμως υπήρχαν κάποια λάθη που δεν διορθώθηκαν. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε εν ώψη των play-off σήμερα διαιτητές από την Elite League ή την πρώτη κατηγορία της UEFA. Να δούμε αν θα γίνει mm-hmm. αποδεκτό αυτό. Πάμε στο πρώτο παιχνίδι. Άρη ΣΑΕΚ, θα διαιτήσει ο Σιδηρόπουλος με λάθη η διαιτητική ομάδα του Σιδηρόπουλου. Στο 13ο λεπτό, σωστά καταλογίζει πέναλτι σε ανατροπή του Άμπραμπατ από παίχτη του Άρη, ο οποίος δεν βρίσκει την μπάλα αλλά τα πόδια του αντιπάλου του. Στο 60ο λεπτό, ο Μωρόν βρίσκεται στο έδαφος, όμως η διεκδίκηση που γίνεται με τον Άμπραμπατ είναι όμο με όμο. Δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Σωστά ο διαιτητής αποφάσισε τη συνέχιση του παιχνιδιού. Στο 85ο λεπτό, ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι σε πέσιμο παίχτη του Άρη στη μεγάλη περιοχή. Η θέση που βρίσκεται δεν είναι η κατάλληλη, δεν θα μπορούσε να δει, διότι είναι από την άλλη πλευρά του σώματος. Ευτυχώς παρενέβη το VAR και άλλαξε αυτή η απόφαση. Στο τέλος του παιχνιδιού, πριν σφυριχτεί το πέναλτι του Άρη, το φάουλ που δίνεται είναι αυστηρό. Ο Κάλενς δεν χτυπά τον αντίπαλό του. Ο παίχτης του Άρη εκβιάζει αυτό το φάουλ. Στη συνέχεια υπάρχει χέρι του Βίντα. Θα πρέπει να πούμε παρόλο του ότι έχει αλλάξει ο κανονισμός σε σχέση με το χέρι. Όταν η μπάλα έρχεται από συμπαίχτη, το χέρι του Βίντα είναι σε ξεκάθαρα μη φυσιολογική θέση. Επομένως, σωστή και αυτή η απόφαση για πέναλτι. Ο βαθμός του διαιτητή είναι στο 7,4, ο βαθμός του διαιτητή VAR στο 8,2, ενώ στο 0,5 ο βαθμός δυσκολίας. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, Όφη Παναθηναϊκός, διαιτητής ο Βεργέτης. Με λάθη η διαιτησία του Βεργέτη. Στο 23ο λεπτό, ο επιθετικός του Όφη γλιστράει και πέφτει. Δεν υπάρχει όμως παράβαση. Ο αμυντικός του Παναθηναϊκού δεν παρεμβαίνει σε αυτό το γλίστριμα του παίχτη του Όφη. Ενώ στο 75ο λεπτό υπάρχει η σημαντικότερη απόφαση του παιχνιδιού. Ο Λάσον βρίσκεται στο έδαφος. Ο διαιτητής είναι τη συνέχιση του παιχνιδιού. Μετά όμως από έλεγχο του VAR περίπου 2,5 λεπτά, ο διαιτητής αποφασίζει να κάνει ανασκόπηση της φάσης. Καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο από το χρόνο αυτό του ελέγχου ότι δεν είναι μια ξεκάθαρα λάθος απόφαση του διαιτητή. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να παρέμβει ο διαιτητής VAR. Βλέπουμε και από τα πλάνα που έχει δώσει, το πρώτο πλάνο που έχει δώσει, δεν είναι το κατάλληλο. Όταν δύο αντικείμενα βρίσκονται το ένα μπροστά στο άλλο, δεν μπορούμε να έχουμε την κατάλληλη οπτική. Θα πρέπει να το δούμε από τα πλάγια. Από τα πλάγια όμως φαίνεται ότι δεν είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση. Αυτή ήταν μια απόφαση η οποία είναι αμφισβητούμενη και σίγουρα μια γκρίζα απόφαση. Ο βαθμός του διαιτητή στο 8, ο βαθμός του διαιτητή VAR στο 7,7, ενώ στο 0,4 ο βαθμός δυσκολίας. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Ολυμπιακός Βόλος, διαιτητής του Τσαγκαράκης, με αρκετά λάθη η διαιτησία του Τσαγκαράκης, ένα παιχνίδι με αρκετές φάσεις. Στο πρώτο λεπτό, ο παίκτης του Βόλου κάνει ένα ρυψοκίνδυνο μαρκάρισμα με τις τάπες στον αχίλιο του Χέσε. Αν είχε λίγο μεγαλύτερη δύναμη ή ένταση, θα ήταν μια κόκκινη κάρτα. Όμως αυτή την περίπτωση ήταν ένα ρυψοκίνδυνο μαρκάρισμα. Στο 6ο λεπτό, σωστά, αν και καθυστερημένο, ο διαιτητής δείχνει την κόκκινη κάρτα στον Μπαριέντος. Αυτές οι περιπτώσεις είναι ξεκάθαρες και ο διαιτητής θα πρέπει να παρεμβαίνει άμεσα. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο διαιτητής δεν βλέπει την επέμβαση, την ανατροπή του Ποντένσε από παίχτη του Βόλου. Ευτυχώς παρεμβαίνει ο διαιτητής VAR και αλλάζει και αυτή η απόφαση. Ενώ στο 57ο λεπτό, ο Ολυμπιακός πετυχαίνει γκολ, όμως σωστά ακυρώνεται διότι ο Ρέτσος χρησιμοποιεί το χέρι του και υπάρχει φάουλ. Δεν υπάρχει όμως κίτρινη κάρτα. Δεν υπάρχει ρυψοκίνδυνο μαρκάρισμα. Ενώ στο 81ο λεπτό σωστά ακυρώνεται το γκολ του Ποντένσε μετά από ανασκόπηση της φάσης, διότι υπάρχει χέρι στο κοντρόλ του Ναβάρο. Ο βαθμός του διαιτητή στο 7, ο βαθμός δυσκολίας στο 0,4, ενώ στο 8,1 ο βαθμός του διαιτητή VAR. Επόμενο παιχνίδι, Λαμία ΠΑΟΚ, διαιτητής ο Πολυκίδης. Καλή διαιτησία του Πολυκίδη. Στο 7ο λεπτό, με η ΤΕ και ο Παπαδόπουλος αλληλοκρατιούνται. Σωστά, διαιτητής αφήνει τη συνέχιση του παιχνιδιού. Στο 8,4 ο βαθμός του διαιτητή, στο 8,1 ο βαθμός του διαιτητή VAR, ενώ στο 0,3 ο βαθμός δυσκολίας. Επόμενο παιχνίδι, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης, διαιτητής Ευαγγέλου. Πολύ καλή διαιτησία του Ευαγγέλου σε ένα συναρπωστικό παιχνίδι. Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ο αμυντικός του Αστέρα ανατρέπει τον Ουάρντα και με το πόδι αλλά και σπρώχνοντάς τον. Σωστά αφήνει προς στιγμή το πλεονέκτημα και στη συνέχεια επιστρέφει και δίνει την εσχάτη των ποινών το πέναλτι.
ενώ στο 68 λεπτό αποβάλει σωστά με κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη τον Γιαμπλόνσκι. Δεν υπάρχει απευθείας κόκκινη κάρτα. Παρόλο που υπάρχουν τάπες, είναι ένα μικρό μέρος του παπουτσιού. Επομένως δεν είναι σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι, αλλά ρυψοκίνδυνο. Ο βαθμός του διαιτητή στο 8,5, ο βαθμός δυσκολίας στο 0,4, ενώ ο βαθμός του διαιτητή VAR στο 8,1. Επόμενο παιχνίδι, Κηφισιά Πανετολικός, διαιτητής ο Γκορτσίλας. Καλή διαιτησία του Γκορτσίλα και των συνεργατών του, με δύο σημαντικές αποφάσεις. Στο 19ο λεπτό, σωστά δίνει το πέναλτι υπέρ της ομάδας της Κηφισιάς. Υπάρχει ανατροπή και σπρόξιμο πάνω στον Ζέγκοβιτς. Ενώ στο 24ο λεπτό, δεν υπάρχει παράβαση πάνω στο Ζωάο Πέδρο. Ο παίχτης διώχνει ξεκάθαρα την μπάλα και όποια επαφή υπάρχει στη συνέχεια είναι φυσιολογική. Στο 8,4 ο βαθμός του διαιτητή, στο 8,1 ο βαθμός του διαιτητή VAR, ενώ στο 0,4 ο βαθμός δυσκολίας. Τελευταίο παιχνίδι, Πας Γιάννινα Ατρόμητος, με ένα σημαντικό λάθος η διαιτησία του Βάτσιου. Στο 24ο λεπτό υπάρχει κράτημα εντός μεγάλης περιοχής. Αρχικά ο αμυντικός του Ατρομήτου κρατάει τον Παντελάκη, ο οποίος κρατάει και εκείνος τον αντίπαλό του. Η πτώση γίνεται με την αντίθετη φορά του κρατήματος, επομένως σωστά αφήνει τη συνέχιση του παιχνιδιού σε αυτή τη φάση. Ενώ στο 74ο λεπτό, λανθασμένα και προφανώς μετά από πληροφορία κάποιο από τη διαιτητική ομάδα, δίνει την κόκκινη κάρτα στον Κυβρακή. Δεν υπάρχει όμως κόκκινη κάρτα. Δεν υπάρχουν τάπες στο πόδι του αντιπάλου, αλλά το εξωτερικό μέρος του παπουτσιού. Επομένως, δεν θα έπρεπε να είναι κόκκινη κάρτα, αλλά κίτρινη κάρτα για ρυψοκίνδυνο μαρκάρισμα. 7,5 βαθμός του διαιτητή, 7,3 βαθμός του διαιτητή VAR, ενώ στο 0,4 βαθμός δυσκολίας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Αρισταμένη. Σε θέλουμε. Τα λέμε σύντομα. Ναι, αρχίζουν τα play-off. Το πιο δύσκολο κομμάτι του πρωταθλήματος. Σούπερ φόρμα, όπως ήσουν σήμερα. Καλή συνέχεια, Αρισταμένη. Ευχαριστούμε πολύ.